Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων, πρώην υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Πώς είστε? Είμαι καλά, είμαι στη Βασοβία. Έχουμε μια σύνοδο εδώ του ΝΑΤΟ, των κοινοβουλευτικών του ΝΑΤΟ, και ήρθα να εκπροσωπήσω τη Βουλή των Ελλήνων εδώ. Η Βασοβία, η Πολωνία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων για τη νέα ευρωπαϊκή άμυνα. Είδατε τη συνεργασία του νέου Πολωνού Πρωθυπουργού Τούσκ με τον Έλληνα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά το σημαντικότερο, νομίζω, ο καθένας πρέπει να έρθει, κάθε Έλληνας πρέπει να έρθει να δει την Πολωνία και την πρόοδο, την εκπληκτική πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι μια άλλη Πολωνία, η οποία μας έχει φτάσει, μας έχει περάσει, φοβάμαι, σε βιωτικό επίπεδο, σε πλούτο, σε επενδύσεις, σε επιχειρηματικότητα. Τόσο από πολύ, κύριε Κερίδη. Ναι, πάρα πολύ. Το δείχνουν τα στοιχεία, αλλά είναι άλλο να διαβάζεις τις στατιστικές και άλλο να το βλέπεις μπροστά σου. Εγώ, επειδή είχα έρθει και μικρό στην Πολωνία επί κομμουνισμού, ήξερα το βασανισμό και την ταλαιπώρια του πολωνικού λαού και τη φτώχεια. Ήταν στο 1/4 του ελληνικού βιωτικού επίπεδου το 1990 και μέσα σε 30 χρόνια είναι η χώρα που δεν είχε ποτέ ύφεση αυτά τα 30 χρόνια, μια συνεχή ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλει κάποιος, επειδή πολύ συχνά με συμμυρούμε για την Ένωση, την Ευρωπαϊκή, να δει μια πραγματική ευρωπαϊκή επιτυχία, η Πολωνία νομίζω είναι μία από αυτές. Ουδέποτε στην ιστορία της ήταν τόσο καλά τα τελευταία 300-400 χρόνια. Ξέρετε πόσο έχει βασανιστεί η Πολωνία μεταξύ των δύο γιγάντων, Γερμανίας και Ρωσίας. Σήμερα πραγματικά είναι μια άλλη Πολωνία. Σε λίγο δεν θα μιλάμε για τον Πολωνό υδραυλικό, θυμάσαι τι λέγαμε στη δεκαετία του 90 και του 2000, αλλά για τον Άγγλο υδραυλικό που θα δουλεύει στην Πολωνία. Και εγώ μια τέτοια εντύπωση είχα για την Πολωνία και έμεινα εκεί 2 εβδομάδες όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Ουκρανία και έφευγαν τα προσφυγικά ρεύματα προς την Πολωνία και είχα μείνει 2 εβδομάδες σε μια πόλη τώρα τίποτα. Μια συνοριακή πόλη και είχα πάθει πλάκα με την ανάπτυξή της. Τρομερό. Και να φανταστείτε ότι η συνοριακή Πολωνία προς τα ανατολικά είναι το πιο φτωχό κομμάτι. Γι' αυτό το λέω και ήταν ωστόσο απίστευτο αυτό που είδα. Γιατί όλος ο πλούτος είναι στα δυτικά, στα πρώην γερμανικά εδάφη, για αυτούς που θυμούνται την ιστορία. Mm-hmm. Εκεί έχουν γίνει μεγάλες γερμανικές επενδύσεις, αμερικανικές, βιομηχανίες κτλ. Και βέβαια η ίδια η Βαρσοβία, η οποία έχει αλλάξει τελείως πρόσωπο. Είναι μια πόλη βόρειο-ευρωπαϊκή, καθόλου ανατολικο-ευρωπαϊκή, όπως θα τη θυμούνται ίσως κάποιοι. Mm-hmm. Να σας πω από την Πολωνία στη Βουδαπέστη. Βεβαίως, να με πάτε, ναι. Τι έχει γίνει, τι έγινε εκεί πέρα με τον κύριο. Ναι, το περιστατικό. Και είναι και πολύ επίκαιρο. Το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω, κύριε Υπουργέ, τα παρακολουθώ εκτός σύνεγγης. Η διακοινοβουλευτική επιτροπή ήταν, έτσι. Έτσι, έτσι, πάλι με τον ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, οι Τούρκοι έχουν φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση πίσω το βαρύ πυροβολικό τους. Αυτούς που αποστράτευσε ο Ερντογάν από την κυβέρνηση, Τσαβούσογλου και Ακάρ, ηγούνται τώρα των Επιτροπών Εξωτερικών και Άμυνας. Και έτσι διασταυρώσαμε τα ξύφη μας με τον Χουλουσί Ακάρ, τον πολύ γνωστό στην Ελλάδα πρώην Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος διατυμπανίζει ενώπιον των υπόλοιπων Ευρωπαίων εταίρων και των Γερμανών ότι η Τουρκία τηρεί στο ακέραιο τη συμφωνία του 16. Και που απαντήσατε. Απολύτως αναλυθές. Και πολύ σημαντικό να απαντιέται, διότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία θα θέμα, όπως κυριαρχεί στην επικαιρότητα, των δευτερογενών ροών, των ροών δηλαδή των Ευρωπαϊκών Νότων προς τον Ευρωπαϊκό Βορρά, από την Ελλάδα στη Γερμανία, ενώ το πραγματικό ζήτημα και αυτό που πρέπει όλοι να συζητούμε είναι των πρωτογενών ροών, των ροών δηλαδή που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική και την Μέση Ανατολή και την Τουρκία στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό Νότο, για να γίνουν στη συνέχεια σε έναν βαθμό δευτερογενείς. Άρα εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί χρειαζόμαστε και την βοήθεια και τη συνεργασία της Γερμανίας να πείσουμε την Τουρκία να εφαρμόσει τη συμφωνία του 16, η οποία προέβλεπε επιστροφές. Mm-hmm. Επιστροφές από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία, πράγμα που δεν δέχεται εδώ και 5 χρόνια καθόλου. Έτσι, αυτό το είπατε και εσείς. Τα τελευταία 5 χρόνια καμία επιστροφή ετούντος ασύλου από τα ελληνικά νησιά προς στην Τουρκία δεν έχει γίνει. Έτσι, γιατί για να γίνει χρειάζεται τη συνένεση. Εγώ είχα κάνει σκληρή διαπραγμάτευση με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών που χειρίζεται τα θέματα μετανάστευσης, τον Αλή Γερλίκαγια. Εκείνος μου υποσχέθηκε, με τον οποίο ξεκινήσαμε μια συνεργασία, και υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο φύλαξης συνόρων, ιδίως στον Εύρο, αλλά και με τις 2 ακτοφυλακές, τα 2 λιμενικά των 2 χωρών.
Αλλά στο σημείο αυτό βρήκαμε τοίχο. Μου υποσχέθηκε ότι θα το δουν θετικά μετά τις δημοτικές εκλογές. Έγιναν οι δημοτικές εκλογές το Μάρτιο που μας πέρασε, το Μάρτιο του 24, αλλά η Τουρκία ακόμα επιμένει. Είναι πολύ σημαντικό να ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα του 16, διότι και λίγες επιστροφές να γίνουν, αμέσως θα δοθεί το μήνυμα στους διακινητές ότι είναι μάταιο και μεγάλο το ρίσκο να τους φέρνεις στην Ελλάδα, να διακινδυνεύεις όσο αυτό που διακινδυνεύεις, να πληρώνεις τις χιλιάδες δολάρια που πληρώνουν για να ξαναβρεθείς πίσω στην Τουρκία, στο Τσεσμέ και στο Κουσάντεσι και στο Μπόντρουμ και στα υπόλοιπα παράκτια μέρη της Μικρασιατικής Ακτής. Πάμε τώρα λίγο στη Γερμανία. Εσείς ήσασταν τον Μάιο, πήρατε μία απόφαση όλοι μαζί. Βλέπουμε μονομερώς τώρα η Γερμανία κλείνει τα σύνορα. Από τα μεσάνυχτα ξεκίνησε αυτό. Τι σημαίνει? Κοιτάξτε, είναι πολύ δυσάρεστη η απόφαση. Όταν ιδίως προέρχεται από την πιο μεγάλη χώρα της Ευρώπης, την παραδοσιακά θα σας έλεγα φιλοευρωπαϊκή μεταπολεμικά Γερμανία, να διολυσθένει τώρα σε αυτές τις μονομερείς ενέργειες. Φανταστείτε, σκεφτείτε, ας σκεφτούμε όλοι πού ήταν η Γερμανία το 2015 με την Άγγελα Μέρκελ, ναι, και τις ανοιχτές αγκαλιές, και πού βρίσκεται σήμερα 9 χρόνια αργότερα με σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο. Ναι, αλλά υπό την πίεση της ακροδεξιάς. Υπό τη μεγάλη πίεση την πολιτική στο εσωτερικό, έχει τις εκλογές που έρχονται στο Βραδεβούργο, έχασε τις δύο προηγούμενες και παίρνει αυτά τα σπασμωδικά, θα σας έλεγα, μέτρα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, αλλά με μεγάλη πολιτική και συμβολική απαξία, διότι βάλετε το Σέγγεν και βάλετε το Σέγγεν 5 μήνες, πολύ σωστά το είπατε, από τότε που ψηφίσαμε το υπερψηφίσαμε και χειροκροτήσαμε την υπερψήφιση, τη δύσκολη υπερψήφιση του συμφώνου στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπερψήφιση η οποία θεωρήθηκε τότε ότι θωρακίζει το Σέγγεν, διότι να φύγουμε από αυτόν τον κατακαιρματισμό, κάθε χώρα για τον εαυτό της, να προχωρήσουμε σε μια ευρωπαϊκή λύση, την οποία σήμερα έρχεται η Γερμανία μονομερώς να υπονομεύσει. Κλείνω τα σύνορα τι σημαίνει, δηλαδή κλείνω τα χερσαία σύνορα? Καταρχάς μιλάμε για τα χερσαία σύνορα με τις 9 χώρες με τις οποίες συνορεύει η Γερμανία. Το ήδη είχε κάνει με κάποιες από αυτές. Τώρα το κάνει και με τις 9, από τη Δανία στα βόρεια μέχρι την Αυστρία και την Ελβετία στα νότια και από τη Γαλλία στα δυτικά μέχρι την Πολωνία και την Τσεχία στα ανατολικά της. Η Γερμανία είναι η πιο σημαντική χώρα του Σέγγεν. Έχει τις περισσότερες ελεύθερες διελεύσεις Σέγγεν στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνει ο καθένας, γιατί έχει το πολύ εμπόριο, έχει όλα τα σύνορα, είναι στο κέντρο η γεωγραφική της θέση της Ευρώπης. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα Σέγγεν που δεν έχει χερσαία σύνορα με άλλη χώρα Σέγγεν. Ναι, η Βουλγαρία δεν έχει μπει ακόμα χερσαία στο Σέγγεν, έχει μπει αεροπορικά μόνο και ναυτικά και δεν πρόκειται να μπει σύντομα λόγω της αντίδρασης που υπάρχει τώρα στην Αυστρία και αλλού. Δεν κλείνουν τα σύνορα. Επιβλήθηκαν επιλεκτικοί συνοριακοί έλεγχοι με βάση κάποιους αλγόριθμους και αυτή την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη, artificial intelligence, ώστε επιλεκτικά, δειγματοληπτικά να πιάνονται στα σύνορα πριν περάσουν μέσα στη Γερμανία αυτοί που δεν θα έπρεπε να είναι στην Γερμανία, δηλαδή είτε αιτούνται σε άσυλο από χώρες πρώτης υποδοχής, όπου εκεί θα έπρεπε να μείνουν και να εξεταστούν οι αιτήσεις τους, είτε παράνομοι μετανάστες, είτε. Θα δούμε τις επιπτώσεις στη χώρα μας, τις μονομερούς αυτής απόφασης. Ακούστε, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να επεκταθεί στα αεροπορικά, προφανώς, που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι η Γερμανία είναι η πρώτη τουριστική μας αγορά. Έχουμε τους περισσότερους τουρίστες εκεί και όσο δυσκολεύει ένα ταξίδι προς την Ελλάδα είναι ένα αντικίνητο και έχει μια οικονομική επίπτωση, δεν υπάρχει εμβολία. 18,4% κύριε Υπουργέ η αύξηση φέτος το καλοκαίρι. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό για να στηρίζεται η οικονομία μας. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή η χερσαία συνοριακή έλεγχη μπορεί να γίνει ντόμινο, όπως τους έβαλε η Γερμανία στην Αυστρία, να τους βάλει τώρα η Αυστρία στην Κροατία και ούτω καθεξής, η μία χώρα μετά την άλλη, και να έχουμε μια διάσπαση η οποία εν τέλει να χτυπήσει και σε εμάς. Ακούστε να δείτε, έγινε πολύ λόγος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζήσει την κρίση του 2015, δεν υπάρχει αυτό, ούτε μιλάμε για μαζικές επιστροφές, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, για μια σειρά από λόγους. Μην πάμε στην υπερβολή. Αυτό που μας ενοχλεί είναι το μονομερές.
Κάποια μέτρα που παίρνει η Γερμανία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η μείωση των επιδομάτων, η μείωση της ελκυστικότητας της Γερμανίας ως χώρας τελικού προορισμού. Διότι εμείς θέλουμε η Γερμανία να μην είναι ο μαγνήτης που είναι, για να μην υπάρχει και το κίνητρο των παράνομων διελέξεων. Γιατί αλλά και εμείς τι είμαστε, χώρα τρανσφερ για να καταλήξουν εκεί, δεν είμαστε. Ακριβώς. Δηλαδή δεν έρχεται κανείς για να μείνει στην Ελλάδα. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Όσοι έρχονται συνήθως φεύγουν. Γι' αυτό και αυτός ο πληθυσμός δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Από την Ελλάδα πέρασε περίπου 1,5 εκατομμύριο από το 2015 και μετά. Έχετε δει εσείς 1,5 εκατομμύριο στην Αθήνα ή αλλού από πρόσφυγες ή παράνομους μετανάστες? Φεύγουν. Είμαστε χώρα διέλευσης κατ' εξοχήν και ενώ υπάρχουν τα κίνητρα απόθυσης, η πόλεμη, η φτώχεια από την περιφέρεια, την παγκόσμια, ταυτόχρονα υπάρχουν και τα κίνητρα έλξης από την καρδιά της Ευρώπης, την Γερμανία, λόγω των επιδομάτων και όλου του κοινωνικού κράτους. Εκεί χρειαζόνται προσαρμογές που αφορούν τους ίδιους τους Γερμανούς. Εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε ούτε στα γερμανικά δικαστήρια, όπου προσφεύγουν οι πρόσφυγες για να μην απελαθούν στις χώρες του Νότου, ούτε στην γερμανική Bundestag για το τι νόμους ψηφίζει. Άρα υπάρχει ένα μέρος θετικό, υπάρχει και το πολύ αρνητικό, το οποίο επισήμανε την πρώτη στιγμή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και θα το επισημάνει και αύριο ο Παναγιωτόπουλος που θα είναι στο Βερολίνο, των μονομερών ενεργειών. Ναι. Και η πίεση πάει σε εμάς, πάει και στην Ιταλία. Και είδατε, εκεί έχει προβλήματα και ο Σαλβίνι. Με το... Η Ιταλία είναι πολύ... Ναι, ναι, με τα δικαστικό μεταναστευτικά του. Έχει 6 χρόνια κάθειρξη, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, η Ιταλία είναι πολύ διδακτική. Για διάφορους έτσι εδώ επιχειρηματίες της πολιτικής και των τηλεπολίσεων, οι οποίοι λένε έτσι πολύ εύκολα λόγια. Η Μελόνι ήρθε στην εξουσία με μια πάρα πολύ αυστηρή και σκληρή αντιμεταναστευτική ατζέντα και είδατε ότι αναγκάστηκε να κάνει μια μεγάλη στροφή και το σύμφωνο υπέγραψε. Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ιταλίας δεν θα υπήρχε σύμφωνο. Έτσι, έχει σημασία αυτό. Η Μελόνι διέσπασε το μέτωπο των συντηρητικών. Έριξε πολύ νερό στο κρασί της, κύριε Υπουργέ. Πολύ, 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 πολύ. Ήταν ένας ιστορικός συμβιβασμός μεταξύ των Γερμανών Πρασίνων και του Σόλτς από τη μια μεριά, από την κεντροαριστερή μεριά, μέχρι και την Μελόνι, η οποία διέσπασε το κόμμα της, διέσπασε τους συντηρητικούς στο Ευρωκοινοβούλιο, τον Ορμπάν και τους υπόλοιπους, και τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής λύσης, αλλά και στη θάλασσα. Διότι για να μην γελιόμαστε, εδώ το μεγάλο ζήτημα είναι τα θαλάσσια σύνορα, στα χερσαία. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Στα θαλάσσια όμως, όπου έχεις διαρκώς τον κίνδυνο απώλειας ζωής, το είδατε αυτό με την Πύλο και είδατε τι τράβηξε η Ελλάδα, και επιτρέψτε μου να πω και εγώ προσωπικά που χειρίστηκα το θέμα μετά την Πύλο, ανέλαβα 14 μέρες μετά την τραγωδία και η πίεση την οποία δεχθήκαμε, οι νοτιοευρωπαϊκές χώρες, η Ισπανία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Κύπρος και προφανώς η Ελλάδα, έχουν αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα στην θάλασσα και χρήζουν της αλληλεγγύης όλων των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών, διότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ. Καλή επιστροφή να έχετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα.